Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Άρτη αφιχθής από Ναύπακτο. Από Ναύπακτο, ναι. Μια μεγάλη βόλτα στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Και φεύγω την Τρίτη για Ήπειρο. Καλύτερη προεκλογική περίοδος για το ποτάμι παρά η μετεκλογική? Τι εννοείτε? Είναι πιο δημιουργική, ακούγεστε πιο πολύ. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω, να μιλώ με ανθρώπους απρογραμμάτιστα, να με παρατηρούν, να με ρωτάνε, να τους λέω κι εγώ τις απόψεις μου. Γενικά περνάω πολύ καλά. Οι συνεργάτες μου λίγο βασανίζονται, γιατί το βαν είναι μικρό και είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Με μια βαλίτσα στο χέρι και ένα βαν, δηλαδή. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Τι εικόνα αποκομίζετε? Έχουμε ήδη καλύψει σχεδόν. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Θα πάρουμε κάποια στιγμή έναν τελικό απολογισμό να σου στείλουμε. Πόσα χιλιόμετρα? Πόσα χιλιόμετρα? Έχουμε πάει σε όλες τις πόλεις μέχρι και τη Θεσσαλία. Δεν έχετε κάνει 60 λεπτά Ελλάδα, δηλαδή. Έχετε κάνει χιλιάδες λεπτά Ελλάδα. Τι αποκομίζετε από αυτά τα ταξίδια? Κοιτάξτε. Καλά, συμπάθεια, πολύ συμπάθεια. Ψήφο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέμα. Και το λέω κάποια στιγμή σε κάποιους που μου λένε: Άρε, Σταύρο, μπράβο, ήρθες εδώ, μας θυμήθηκες. Πες τα. Τους αρέσει αυτή η επαφή. Και τους λέω: Παιδιά, καλή συμπάθεια, καλά τα χαμόγελα. Χρειαζόμαστε και την ψήφο σας στις ευρωεκλογές. Αυτό που αποκομίζω όμως είναι ότι κανένα θέμα από αυτά που είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Άρα είμαστε λάθος κι εμείς, λέτε εδώ στις κουβέντες μας και εκτός. Με φωνάζουν και δεν μιλώ για τους φίλους μου. Γιατί εγώ δεν πηγαίνω να μιλήσω σε οργανώσεις που δεν έχουμε άλλωστε. Ναι. Είμαι ανοιχτός. Mm-hmm. Με φωνάζουν είτε με αυστηρό τόνο είτε με πιο φιλικό για να μου μιλήσουν κυρίως για την οικονομία. Οικονομικά. Τι ζει ο καθένας στο σπίτι του. Ναι, οι φόροι και εισφορές για τα μεσαία εισοδήματα και η ανεργία για τα μικρότερα. Mm-hmm. Αυτό συζητάνε. Δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα. Προφανώς μπορεί να σου πει κάποιος για το αγροτικό, αν είναι κάποια ειδική επαγγελματική ομάδα. Αλλά ο κανόνας είναι η φόρη. Θέλω να δούμε κάτι, να πατήσουμε το play το κουμπί και να μας πείτε αν συζητάνε και γι' αυτά και αν έχουμε και αυτή την Ελλάδα ακόμη στο κάδρο μας. Για να πατήσουμε το κουμπί να δούμε. Εστέρι μου, αγορίνα μου. Σ' αρέσει η λαμπάδα που σου φέρα? Έχει τα αρχικά σου πάνω, ε. Ρε, τι αρχικά με τον κούνελο? Σ' αρέσει το εργαλείο, ειδική παραγγελία. Και όταν θα μεγαλώσεις, αγόρι μου, θα σου φέρω εγώ το πτυχίο εδώ στο πιάτο, αβασάνιστα, γιατί τα αξίζεις, ρε. Βρε, τι πτυχίο? Στο δημόσιο. Σου έχω φυλαγμένη τη θέση του μπαμπά σου μόλις βγεις στη σύνταξη. Τζου, αγόρι μου, εγώ θα καθαρίσω. Ποιος κανόνισε για την αδερφούλα σου? Ποιος τη διόρισε? Ο νονός. Τι του λέμε του παιδιού πασχαλιάτικα? Το καλοκαίρι, στην Ψαρού, οι δυο μας. Ανοίξει το ματάκι μας. Ψαρού, ρε το παιδί, πια ψαρού. Αγόρι μου, θα πάμε να κάνουμε νερουτσουλίτρε. Θα πάμε στην Παταγωνία, στο Γουαδαλκιβίρ. Θα πάμε στον Νίλο, ρε, να κυνηγάμε κροκόδηλους μαζί. Ρε, τι τον παραμυθιάζει? Ας το παιδί ήσυχο. Εγώ τον παραμυθιάζω, εσύ τον παραμυθιάζει. Του βρες το μυδράλιο εκεί πέρα του παιδιού. Μικρό παιδί είναι, ρε. Ρε, που πας, βρε, με τον κούνελο? Το κούνελο, μια χαρά είναι ο κούνελος. Ψάρου. Ωραίο σποτάκι και βλέπω και νέο σήμα. Είχαμε τον κύκλο με τον κόκκινο με τα δύο κυματιστά του ποταμιού. Ξέρετε τι, πρώτη φορά. Ναι. Δεν έχει παιχτεί ούτε στα social media. Είχαμε δώσει ραντεβού. Του. Ναι, ναι, η παρθενική εμφάνιση. Αυτό είναι το νέο σήμα του ποταμιού. Ναι. Κρατάτε το κόκκινο, κρατάτε το μπλε. Κλείσατε τον κύκλο. Ναι. Είχε διαρροές ο κύκλος. Είχε διαρροές ο κύκλος και τον κλείσατε. Σωστή παρατήρηση. Και αφήσατε τον κυματισμό μόνο στη μέση, σε ελεγχόμενο χώρο. 10 η ώρα είχαμε προγραμματίσει και είμαι λίγο ξαφιασμένος γιατί δεν ήξερα ότι είχαν συνοηθεί να το. Η Σοφία είναι καλά. Με τον Μπουνιάν τα κάνουν αυτά. Έχουμε συνοηθεί όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, οι βουλευτές. 10 η ώρα να το παίξουμε στα social media, στο Instagram, στο Twitter και στο Facebook. Ξεκινάει η καμπάνια στις 10 η ώρα. Νέο ξεκίνημα σηματοδοτεί αυτό? Όχι, είναι η μεγάλη μάχη που είναι η μάχη των ευρωεκλογών για μας. Ναι. Είναι μια μάχη που πρέπει να μας φέρει νικητές και είναι μια μάχη που θα επιβεβαιώσει στη συνείδηση του κόσμου ότι το ποτάμι είναι εδώ και μπορεί να τους υπερασπιστεί και την επόμενη μέρα. Είναι μάχη επιβίωσης. Είναι μάχη επιβίωσης, έχετε... όχι των ιδεών μας, είναι μάχη επιβίωσης όμως. Ναι. Οι ιδέες, έχει ενδιαφέρον, διότι οι ιδέες έχουν φύγει όπως οι... τα ριάκια από το προηγούμενο σήμα και έχουν, αν θέλετε, ποτίσει τα υπόλοιπα κόμματα που διεκδικούν ψήφο. Δεν ξέρω αν έχουν αφήσει εκλογικό ακροατήριο σε εσάς, το κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο. Άρα, οι ιδέες συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχουν. Αν μου επιτρέπετε. Είναι πόσο κρίσιμη, εικάζω ότι είναι μάχη επιβίωσης για το ποτάμι αυτή. Είναι έτσι. Η μάχη των μαχών. Αλλά προσέξτε, δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, αλλά είδατε ότι παρουσιάστηκαν.
2-3 δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, η δυνητική ψήφος στο ποτάμι είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε. Μιλώ για τη δυνητική ψήφο, δηλαδή η πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος ποτάμι είναι πολύ. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι το τρίτο κόμμα στην πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος θα ποτάμι. Θα σε εξυπηρετούσε να γίνει μαζί οι εθνικές εκλογές. Το διατάφτα όμως, θα πρέπει να το δούμε τι θα γίνει στις 26 mm-hmm. Μαΐου. Σας mm-hmm. προβληματίζει αυτό ή σας ανησυχεί, είστε στην κόψη του ξηραφιού. Όχι, με προβληματίζει. Μποράστε μέσα, μποράστε και έξω. Με προβληματίζει αυτό που συναντώ, ότι ο κόσμος μας φύγει το χέρι, ενισχύει αυτό που κάνουμε, αλλά στο διατάφτα δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπει σε μία λογική να ψηφίσω κάτι που αγαπώ και μήπως σκεφτεί να ψηφίσω κάτι να που το θεωρώ πιο αναγκαίο. Αν δεν mm-hmm. σας ψηφίσει, κύριε Θοδωράκη. Πού πάτε τώρα στο αν δεν με ψηφίσει. Τι θα γίνει. Είναι μία... Κοιτάξτε, ένα σενάριο. Είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο, που σημαίνει ότι ακούμε προφανώς τις εντολές του και δεν είμαστε αιώνιοι στην πολιτική mm-hmm. και δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής. Αλλά πιστεύω ότι και τη μάχη των ευρωεκλογών θα την κερδίσουμε και τη μάχη των εκλογών θα την κερδίσουμε. Και να σας πω κάτι. Ειδικά για τις ευρωεκλογές, το ποτάμι στη συνείδηση του κόσμου είναι ίσως, επιτρέψτε μου, δεν το κάνω συχνά, είναι το μόνο καθαρά ευρωπαϊκό κόμμα. Τι εννοώ, όλοι είναι λίγο ντεμή Ευρωπαίοι. Σε σχέση με τις προτάσεις και τις ιδέες, λέτε. Όχι, και σε σχέση με τις στάσεις τους μέχρι σήμερα. Ναι. Δηλαδή, μια μικρή ανασκόπηση. ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Ευρωπαϊκό Κόμμα. Σήμερα. Ναι, μέχρι χθες και λίγο Βενεζουέλα. Συμφωνούμε? Ποιος δεν συμφωνεί? Πολλοί δεν θα συμφωνήσουν, αλλά δεν είναι εδώ για να. Όχι, συγγνώμη. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για μεγαλύτερες συμμαχίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, με το Ιράν, με τη Βενεζουέλα. Δεν είναι ψέμα. Αυτό λέω. Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Κόμμα, με αστερίσκους. Με αστερίσκους σε σχέση με το Μακεδονικό, με αστερίσκους σε σχέση με το ΝΑΤΟ, καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία την επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Ντεμή λοιπόν Ευρωπαίοι. Άρα νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι Έλληνες πατριώτες, αυτοί που νιώθουν και την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι εδώ υπάρχει ένα κόμμα που δεν έχει βάλει νερό στο ευρωπαϊκό του κρασί και θα επιμείνει. Οφείλω να επιμείνω κι εγώ. Παρακαλώ. Αν στο χειρότερο σενάριο δεν τα καταφέρετε να μπείτε με τις ευρωεκλογές, η επόμενη σας μέρα τι θα είναι? Στις ευρωεκλογές το ποτάμι θα πάει κοντά στο 5%. Το πιστεύετε? Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι η θετική διαβάζω, έκπληξη. Είπατε ότι θα είναι η θετική έκπληξη. Το ίδιο λέει και το κοινάλο όμως. Οι δημοσκοπήσεις σε σχέση με εσάς δεν δείχνουν ένα προβληματισμό? Όχι, να σας πω τι γίνεται mm-hmm. και το ξέρετε εσείς πολύ καλά. Στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή πόσοι απαντούν? Στα ερωτήματα που αφορούν τις ευρωεκλογές, ναι, απαντά ένα τμήμα της κοινωνίας περίπου στο 30%. Οι περισσότεροι πολίτες δεν ξέρουν καν ότι έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν ξέρουν καν την ημερομηνία. Δεν ξέρουν ποιοι κατεβαίνουν. Mm-hmm. Υπάρχει και με ευθύνη όλων μας, δική σας, δική μας, της κυβέρνησης, μια μηχανία του κόσμου μπροστά στην ευρωπαϊκή μάχη. Το γεγονός και βέβαια ότι... και υπάρχει μεγάλη ντροπή, επιτρέψτε μου. Είδατε τα συμπεράσματα, έτσι. Ότι από τα 500.000 παιδιά που φύγανε, αυτό δεν λέμε συνέχεια, τα παιδιά που φύγανε που είναι. Και για το δημογραφικό πριν θέμα και είναι τραγικά τα δεδομένα, έτσι. Η Ελλάδα γερνά, ναι. Ο κόσμος έχει φύγει, όποιος έχει μείνει πίσω είναι άνεργος, βγαίνει στη σύνταξη νωρίς. Αν συνεχίσουμε έτσι χωρίς μέτρα από τα κόμματα, πραγματικά πάμε σε τοίχο. Προσέξτε όμως κάτι που ίσως να έχει περάσει απαρατήρητο και μόνο το ποτάμι το ανέδειξε. Έχει φύγει μισό εκατομμύριο κόσμος. Mm-hmm. Έτσι. Και όλοι τι λέμε, ότι είναι προτεραιότητα να είμαστε σε επαφή μαζί τους, ναι, να γυρίσουν mm-hmm. κάποια στιγμή. Ξέρετε πόσοι θα ψηφίσουν από αυτούς τους 500.000? Έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν λέτε, λιγότερο από 20.000. Με τι, για ποιο λόγο? Με ευθύνη των κομμάτων. Mm-hmm. Και να σας πω γιατί. Είμαστε η χώρα που για να ψηφίσει κάποιος στο Βερολίνο πρέπει να το δηλώσει 2 μήνες πριν. Στην Εστονία πρέπει να το δηλώσει 3 μέρες πριν. Στην Ισπανία μια εβδομάδα πριν. Ναι, και πήγα πίσω, στο Υπουργείο και συνάντησα και συνδικαλιστές των μεγάλων κομμάτων και τους είπα, μα είναι δυνατόν, γιατί συμφωνούν εκεί mm-hmm. και οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι χρειαζόμαστε 2 μήνες για μια ηλεκτρονική αίτηση, γιατί δεν είμαστε στην εποχή που έρχεται με το ΚΤΕΛ η αίτηση τώρα από το εξωτερικό. Να ρωτήσω κάτι και έτσι άλλο. Αποκλείσαμε σε αυτή τη μεγάλη διαδικασία τους Έλληνες που ζουν δυστυχώς στο εξωτερικό. Εκτός αν κάνουν τον κόπο και έρθουν που μπορεί να έχει... Δεν είναι ο κόπος. Είναι τα χρήματα, είναι τα έξοδα. Και όλα. Είναι τεράστια. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, η οποία έχει επίσης ένα παράλληλο αφήγημα με τους αστερίσκους που ορθώς, ναι, αναφέρατε,
βάζει δημοψηφισματικό, θέτει δημοψηφισματικό χαρακτήρα στις επικείμενες προεκλογές. Και η κυβέρνηση επίσης αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να έχει ένα κακό εκλογικό ποσοστό. Άρα, ναι, τι κατανοώ εγώ, ότι αυτή η κάλπη θα έχει εθνική απήχηση και άρα φωνές όπως το ποτάμι σε αυτή την πόλωση μπορεί, ναι, να χαθούν, καταπνιγούν. Κοιτάξτε, είναι προσβολή να μιλάς για τις ευρωπαϊκές εκλογές λέγοντας ότι είναι το πρώτο ημίχρονο ενός αγώνα που θα με φέρει στην εξουσία. Είναι ντροπή. Δεν είναι κανένα πρώτο ημίχρονο, δεν είναι καμία δημοσκόπηση. Εντάξει, παντού είναι όμως, μία... και στη Γερμανία. Όχι, ακόμα συγγνώμη, και οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν. Συγγνώμη. Θέλω να πω, έχουν. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία για τη ζωή των Ελλήνων. Τελεία. Προφανώς υπάρχει και ένα ερώτημα. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η διακυβέρνηση και την επόμενη τετραετία. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπαίνουμε ούτε στην προσπάθειά του για προοδευτικά κέντρα, όπως τα ανακάλυψε ξαφνικά, ούτε για γέφυρες. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να αφήσουμε την εκλογική μάχη ως ένα γκάλωπ για το αν θα ξανά είναι υπουργοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η διαφορά. Που λέει ο Γιώργος και δείχνει στις δημοσκοπήσεις να εξαϊλώνει και τα μικρότερα κόμματα, έχει βγάλει και όπλα στο τραπέζι, όπως, ναι, είναι ιστορίες με τον Μαρινάκη, ιστορίες με τον Πετσίτη, σκάνδαλα ή σκανδαλολογία, όλα αυτά πώς τα βλέπετε? Έχει σημασία να προσέξει κάποιος τις τελευταίες φράσεις των ανακοινώσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που μοιάζουν. Μοιάζουν στο τι? Τι εννοείται? Να σας πω ότι όλοι πολεμούν τη δικαιοσύνη όταν οι αποφάσεις της δεν είναι προς το μέρος τους. Δηλαδή, mm-hmm, οι δικαστές προφανώς μπορούν να κάνουν και λάθη, εγώ δεν λέω, mm-hmm, αλλά θα πρέπει να γίνει σεβαστό από το πολιτικό σύστημα ότι είναι μια ανεξάρτητη εξουσία που δεν μπορεί να αποδιοικηθείται ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα κόμματα. Οι ανακοινώσεις που μιλούν για καθοδηγούμενη δικαιοσύνη, που κατηγορούν τη δικαιοσύνη για πολιτικές αποφάσεις, είναι πληγές της δημοκρατίας. Και εκεί είναι η ευθύνη όλων των κομμάτων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ερμηνεύσει πάντα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης υπέρ του και να τις καθοδηγήσει πολιτικά με μια ντουντούκα. Την ουσία αυτών των θεμάτων εσείς τι λέτε? Ακούσαμε κάποιες καταγγελίες από το Μαρινάκη. Εμείς... ακούμε για τον Πετσίτη. Βλέπουμε τι γίνεται με την Νοβάρτης. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Τι πρέπει να γίνει? Μα τι θέλετε να πω εγώ? Εγώ θα γίνω δικαστής. Συγγνώμη, θα γίνω δικαστής ή θα γίνω αστυνόμος αν ισχύει αυτό που λέει ο ένας επιχειρηματίας ή λέει ο άλλος επιχειρηματίας. Mm-hmm. Υπάρχει δικαιοσύνη. Μπορούμε να την αφήσουμε ανεπηρέαστη? Μπορεί η δικαιοσύνη. Το είπαμε στη Βουλή, δεν το δέχτηκε κανείς βέβαια. Ναι. Ούτε η αντιπολίτευση. Πρέπει η δικαιοσύνη να μην ορίζεται από την κυβέρνηση. Το ποτάμι, mm-hmm, πρότεινε ένα άλλο τρόπο ορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ότι τα ανώτατα δικαστήρια δίνουν κάποια πρόσωπα και αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία η Βουλή. Δεν το δέχτηκαν. Γιατί και οι ΣΥΡΙΖΕΙ σήμερα και οι Νεοδημοκράτες αύριο θέλουν τη δική τους δικαιοσύνη. Θέλουν τον υπερυπουργό που ουσιαστικά είναι υπουργός δικαστών. Θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω κάτι για τα οικονομικά. Πολλοί τηλεθεατές μας θέλουν μήνυμα και έχουν απόλυτο δίκιο, όπως και η κυρία Μαρία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που βασανίζουν τον κόσμο, το είπατε κι εσείς στην αρχή. Υπάρχουν προβλήματα όπως είναι η δουλειά, είναι τα νοσοκομεία, είναι τα σχολεία. Βγήκαμε από μνημόνια. Τελειώσαν τα προγράμματα δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, ναι. Ακόμη έχουμε μια γενική επιτροπία. Τα δύο κόμματα λένε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είμαι αντίθετο στην επιτροπία εγώ. Θα ήθελα να την άποψή. Επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη στο κομματικό σύστημα, δεν έχω εμπιστοσύνη στους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω εμπιστοσύνη στους υπουργούς του παρελθόντος, γιατί οι μεν μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και οι άλλοι, αντί να μας βγάλουν από τη χρεοκοπία, μείναμε 5 χρόνια κίνητοι. Δεν έχω πρόβλημα λοιπόν με την. Πώς την είπατε? Επιτροπία. Επιτροπία. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα εάν υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρακολουθούν, που παρακολουθούν τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτημα. Εάν δαπανούν περισσότερα από τα λεφτά που πρέπει. Επειδή τα δύο κόμματα, αυτό που κυβερνά και αυτό που πιθανώς θα κυβερνήσει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχουν κάποια προγράμματα, ρωτάει ο κόσμος, εμένα πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά μου και μπορώ σε αυτό το στενό πλαίσιο επιτροπίας να έχω την ευελιξία να υλοποιηθούν αυτά που μου λέει ο ένας ή ο άλλος? Ναι, πότε θα αλλάξουν τα δεδομένα για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για τους φόρους? Επιτρέψτε μου. Το πρόβλημα του φίλου μας, της κυρίας Μαρίας και όσοι, mm-hmm, και όσοι ρωτούν, δεν είναι η επιτροπία. Είναι το κομματικό κράτος. Οι αποφάσεις δεν παίρνονται προς τη σωστή κατεύθυνση, προς όφελος των πολιτών, επειδή υπάρχει σήμερα ένα κομματικό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Να σας πω κάτι. Να είμαστε πρακτικοί, τι μπορεί να γίνει? Εμείς τολμήσαμε,
μέσα στις πέντε θέσεις που είπαμε ότι θα είναι οι βασικές θέσεις για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία, τολμήσαμε και είπαμε ότι το σύγχρονο ευρωπαϊκό έτοιμο για τη χώρα, έτοιμα για τη χώρα είναι έξω τα κόμματα. Έξω τα κόμματα από τη δημόσια διοίκηση, από τα υπουργεία, από την παιδεία, από τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Τι εννοώ. Τι εννοείτε. Και γιατί αυτό έχει σχέση. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, ναι, παρακαλώ. Και γιατί αυτό έχει σχέση με μια συνεχή αναξιοκρατία. Το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Κομματική στρατή. Αλλά έχει σχέση και μια συνεχή σπατάλη. Έχει σχέση με μια επέκταση του δημοσίου σε τομείς που δεν το αφορούν. Μόνο και μόνο για να θρέψει τα κομματικά στελέχη. Πώς θα γίνει αυτό όμως όταν τα κόμματα αποφασίζουν? Είναι, ναι, ένα μεγάλο ζήτημα. Να σας πω πώς θα γίνει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, όπως έχουν αποφασίσει οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ότι η πολιτεία και το κράτος είναι αποσυνδεδεμένα από τις επιλογές των κομμάτων. Μάλιστα. Από το επίπεδο των Γενικών Γραμματέων μέχρι το επίπεδο του Έφορα. Όλες οι αποφάσεις σήμερα παίρνονται από κάποια κομματικά κοκλάδια. Σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να απαλλαχτούμε από το κομματικό κράτος? Εάν απαλλαχτούμε, θα έχουμε ένα πιο προσεκτικό κράτος με τα λεφτά των Ελλήνων. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Μισό. Πολύ μισό. Και εγώ μισό θα απαντήσω. Χαίρομαι. Εγώ να δεχθώ και να ελπίσω στο 5%. Αν δεν υπάρξει αυτό, ο Σταύρος Θοδωράκης θα είναι παρόν στις εθνικές εκλογές? Σας είπα και πριν. Δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής και δεν θα πάρω σύνταξη από την πολιτική. Είμαι εδώ για κάποια χρόνια, κάνω μια θητεία στην πολιτική. Εάν ο κόσμος δεν με θέλει, θα το πει ξεκάθαρα. Άρα οι αποφάσεις θα είναι την επόμενη μέρα, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε δυνατοί και στην επόμενη Βουλή. Και όπως διάβασα, είστε έτοιμοι και για τον επόμενο εφνιδιασμό. Δεν ξέρω τι εννοείται, θα το δούμε. Θα τα δείτε σε λίγες μέρες.